Παρισιού. Ακούγοντας Γιώργο Σεφέρη και Μίκη Θεοδωράκη, έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την μαέστρο, την κυρία Άννη Ροροπούλου, την οποία χαίρομαι κάθε φορά όταν τη συναντάω και όταν μιλάω μαζί της. Αυτή τη φορά την αναζήτησα για να μου πει τα νέα από τον Μουσικοπολιτιστικό Σύλλογο Απόλλων. Κυρία Ροροπούλου, καλωσορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πετλακίδου, που μας καλέσατε, και ευχαριστώ και τη Δημοτική Τηλεόραση που κάλυψε τις ευχαιρεσίες του συλλόγου μας, της Χοροδίας Απόλλων Ορεστιάδας, και εσάς που με καλείτε τώρα. Είναι ωραία να μαθαίνουμε νέα. Έτσι, να μάθουμε και τα αποτελέσματα, αλλά και για να θυμηθούμε μαζί για μια ακόμη φορά το πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας με τον Απόλλωνα στην πόλη, γιατί πέρα από το ότι μοιράζεστε ωραία τραγούδια με τους χοροδούς, κάνετε και ταξίδια επίσης στον κόσμο μέσα από το τραγούδι. Ναι, είναι αλήθεια ότι η χοροδία μας είναι από τους ιστορικούς συλλόγους της πόλης μας, ναι, και είναι πάντα παρόν και προσπαθούμε το καλύτερο, και φάνηκε αυτό και από τις αυχαιρεσίες μας, που μετά από 3 χρόνια παύσης και αποχής από τα μουσικά μας χοροδιακά δρόμενα, ο κόσμος μας αγκάλιασε με μεγάλη χαρά και μας πλαισίωσε και ήρθαν και ψήφισαν, γιατί έπρεπε να κάνουμε τις τυπικές αυχαιρεσίες, ναι, του συλλόγου μας μετά από 3 χρόνια. Και όντως το ευχαριστηθήκαμε και το χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος μας αγαπάει και φυσικά ξέρει ότι πάντα κάνουμε αξιόλογες εμφανίσεις και αξιόλογες εκδηλώσεις. Αυτό, και αυτό το προσπαθούμε και το θέλουμε πάντα εμείς. Ήθελα να πω ότι πίσω από την παρουσία του Απόλλωνα υπάρχει πάντα η ποιότητα. Και ναι, όντως, καλοκορδισμένη. Αυτό προσπαθούμε. Ναι. Και τη δυσκολία των κομματιών, ναι, διαλέγουμε, ναι. Κάνουμε το καλύτερο, τι να κάνουμε, αυτή την πόλη την αγαπάμε. Και ο σύλλογός μας είναι πάντα παρόν. Είστε όλοι, όρεξη όλοι και αγαπημένοι μας. Ξεκινήσαμε και πάλι, ναι. Έχετε αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε τις πρόβες μας. Έχετε αποτελέσματα τις ευχαιρεσίες. Οι ευχαιρεσίες μας τελείωσαν εχθές. Ναι, έχετε, ναι, αποτελέσματα. Αποτελέσματα έχουμε, ναι. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, για μας οι ευχαιρεσίες είναι ένα τυπικό γεγονός. Ναι. Δεν έχει σημασία το ποιος θα βγει, γιατί όσες μπήκανε, τόσες βγήκαν κιόλας. Σε νέα μέλη, ωραία, και τα 9 βγήκανε. Τώρα με την σειρά κατάταξης, φυσικά με τίμησε ο κόσμος, βγήκα πρώτη στις αρχαιρεσίες. Και όλες φυσικά, η κυρία Μανουλίδου, η κυρία Μετζιδιά, η κυρία Βατούση, η κυρία Πάντσου, η κυρία Βαγγελούδη. Και έχουμε και έναν άνδρα φυσικά, τον κύριο Ζεμπέκη. Και την κυρία Γκέντσου, όλα τα μέλη μας, αυτά που έβαλαν δηλαδή. Ας με συγχωρήσει ο κύριος που αναφέρατε, να δώσω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλες σας. Είστε μοναδικές και ξεχωριστές και έχετε το δικό σας στίγμα πάντα, ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έχετε προγραμματίσει κάτι? Έχουμε πολύ όρεξη και πολύ μεράκι να έχετε δουλέψουμε. Έτοιμο και αυτά τα 3 χρόνια... Ήμασταν πολύ στενοχωρημένες, αλλά τι να κάνουμε, ήταν ένα πρόβλεπτο γεγονός παγκόσμιο, σωστά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έχετε βγάλει πρόγραμμα, κυρία Ροροπούλου? Βεβαίως, γι' αυτό ξεκινήσαμε τις πρόβες μας, ναι, για να προλάβουμε το 2022, ναι, που όλοι σχεδόν οι σύλλογοι γιόρτασαν τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και εμείς το θεωρήσαμε υποχρέωση σαν Απόλλων να γιορτάσουμε και εμείς αυτά τα 100 χρόνια. Θα είναι μια υπέροχη εκδήλωση σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας, ναι, στις 18 Δεκεμβρίου, με τη χοροδία μας, με τα σόλο μας, με τα όργανα που θα μας πλαισιώσουν και με τον ταλαντούχο και
εκπαιδευτικό αφηγητή μας, τον κύριο Σαράντη Σαραντίδη. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα μας αποζημιώσει όλους, κύριε Ροπόλου, όπως έτσι, κάνετε πάντα. Βάζουμε τα δύνατα δυνατά μας, ναι, ναι. Νομίζω ότι θα περάσουμε όλοι καλά. Αφήνουμε την κουβέντα στη συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας και στην παρουσίαση της βραδιάς που μας ετοιμάζετε για το Δεκέμβριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Δεκέμβριο, κυρία Νοροπούλη. Το βάλαμε λίγο έτσι προς τα πίσω, να μην μπούμε και μέσα στις γιορτές, αλλά δεν προλαβαίνουμε, ξέρετε, τα τραγούδια μας είναι όλα τετράφωνα και θέλει τη δουλίτσα του. Και έτσι... Εκείνες τις μέρες θα σας μιλήσουμε και πάλι, θα μας υπενθυμίσετε. Έχετε... Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε στο μυαλό σας και στο νου σας και στην έννοια σας ότι αυτός ο σύλλογος προσφέρει στην πόλη μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και είμαστε εδώ καλά για να το μοιραστούμε. Γεια σας, κυρία Ροροπούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.